Ηλία, εγώ είμαι η Μαρίνα Φραγκεσκίδου. Είμαστε στην Ασγάτα. Βλέπουμε το ολοπράσινο εδώ. Λοιπόν, πέρσι τέτοια εποχή, ο συνθέτης μας, ο Μιχάλης Χαριλάου, με τον οποίο γνωριζόμαστε, προσωπικά εγώ και εκείνος, είχε την ιδέα να στείλουμε έναν τραγούδι στο διαγωνισμό του Κυπριακού Τραγουδιού και θέλαμε να γράψουμε κάτι διαφορετικό, να μην γράφουμε, ρε παιδί μου, για τον έρωτα, να μην γράψουμε για τα κατεχόμενα, να γράψουμε κάτι άλλο για το τι μας προβληματίζει εμάς σήμερα. Και κάπως έτσι προέκυψαν τα Λάβαρα. Στην πορεία που ψάχναμε τραγουδίστρια, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν με την Κυριακή μας. Και έτσι μεταξύ Ζυρίχης που ζει ο Μιχάλης, Αθήνας που ζω εγώ και Λεμεσού που είναι η βάση όλων μας, γραφτήκαν τα Λάβαρα. Ψάχναμε να βρούμε μια κοπέλα για να ερμηνεύσει τα Λάβαρα. Και μέσω κοινών γνωστών μας πρότειναν την Κυριακή. Που όταν την ακούσαμε, ήμασταν βέβαιοι ότι μαζί της θα προχωρήσουμε. Ασχολείσαι με το τραγούδι καιρό? Ασχολούμαι επαγγελματικά με το τραγούδι εδώ και 3 χρόνια. Τραγουδώ σε μικρά μπαράκια, ταβέρνες, κάτω στη Λεμεσό. Φαίνεσαι μικρή σε ηλικία. Είμαι. Ναι, 20. 23. Ωραία. Πες μας πώς το εβίωσες εσύ το διαγωνισμό. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι θα πάρουμε την πρώτη θέση. Ευχαριστώ. Έλεγαν και ξαναέλεγαν ότι ήμασταν πρώτοι. Εμείς είχαμε μείνει... Εμείς είχαμε αποδεχτεί την ήττα μας. Ναι. Εντάξει, μετά το χωνέψαμε, βγήκαμε πάνω. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Ο κόσμος, η παραγωγή, όλοι οι άνθρωποι που έγραψαν το κομμάτι ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμοι. Ήταν ευχάριστο το όλο γεγονός βασικά. Γιατί κερδίσαμε, γιατί το τραγούδι μας ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, τι είχε διαφορετικό? Τι είχε διαφορετικό? Το μήνυμα που άφηνε ίσως το τραγούδι μας άγγιξε τελικά τον κόσμο. Θεωρώ πως αυτός ήταν ο λόγος. Εγώ να πω ότι ναι, ασχολήθηκα κάποια χρόνια με τους αριθμούς. Ήμουνα λογιστής, ορκωτός ελεγχτής στη συνέχεια. Και στα 30 μου απολύθηκα. Και ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Γιατί τότε αποφάσισα να πάρω τη ζωή στα χέρια τα δικά μου και να κάνω ό,τι γουστάρω εγώ, σαν Μαρίνα. Ήταν και η οικονομική κρίση που με βοήθησε λίγο, γιατί δεν μπορούσα να βρω άλλη δουλειά. Ήμουνα στην Αθήνα. Έμεινα έγκυος και αποφάσισα να ξεκινήσω να γράφω. Κάπως έτσι έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, το 2011, την Ευτυχία από το παράθυρο. Και στη συνέχεια ασχολούμαι μόνο με τη γραφή. Έχουμε ανεβάσει ένα θεατρικό με το Στέγιον το Θεοχάριο, στο Μεθυσμένο Μοσχαράκι. Και τώρα επιστρέφω στις εκδόσεις με έναν παιδικό, την Κουτσίν Κιθάρα. Πριν τσερών τσερών πολύ, είπαν μου πως οι θεοί αποφάσισαν τον άνθρωπο να πλάσουν. Έστειλαν τον πάνω στη γη και δώκαν τη ζωή κι είπαν ήρθεν πια η ώρα για να πνάσουν.